ανεξαιρέτως. Γιατί θα πρέπει να διακόψουμε, έχουν αρχίσει οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γιάννη. Τις εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό και για τα μέτρα που λαμβάνουμε στην Κύπρο, ώστε να πληροφορήσουμε υπεύθυνα την κοινή γνώμη για την κατάσταση που επικρατεί. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πρώτη στο στόχο των μέτρων που παίρνουμε είναι η αποτροπή της μαζικής εξάπλωσης του ιού, ώστε το σύστημα υγείας να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Σε αυτόν τον στόχο επικεντρώνονται προσπάθειες που καταβάλουν τα περισσότερα κράτη για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς απειλής. Ο λόγος είναι προφανής. Καμία χώρα δεν διαθέτει απεριόριστες νοσοκομιακές κλίνες για να περιθάψει ταυτόχρονα ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Και σίγουρα η Κύπρος δεν εξαιρείται. Επειδή γίνεται πολλής λόγος γύρω από το θέμα αυτό, θέλω υπεύθυνα να ενημερώσω τους πολίτες ότι η Κύπρος θα διαθέτει, βάσει του προγραμματισμού που έχει γίνει, συνολικά στα δημόσια νοσηλευτήρια για την αντιμετώπιση περιστατικών κορονοϊού, 126 κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Συγκεκριμένα, 6 κλίνες βρίσκονται στο νοσοκομείο αναφοράς για έπειρα περιστατικά της αμοχώς του, 112 κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και 8 κλίνες στο νοσοκομείο Λεμεσού. Υπό κανονικές συνθήκες, ο αριθμός αυτός είναι επαρκής για τις ανάγκες του πληθυσμού της Κύπρου και είναι πιο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της έκτακτης κατάστασης που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε εξασφαλίσει πρόσθετο αριθμό αναπνευστήρων σε περίπτωση που υπάρξουν αυξημένες ανάγκες και θα είναι όλο το πλάνο σε πλήρη εφαρμογή αρχές Απριλίου. Μεριμνούμε επίσης για την επάρκεια σε φάρμακα και αναλώσιμα. Καλώ τους πολίτες και τους επαγγελματίες υγείας να χρησιμοποιούν τα σκευάσματα και όλα τα απαραίτητα προϊόντα με φιδό. Αποθέματα υπάρχουν, αλλά γίνεται αντιληπτό ότι η ζήτηση είναι μεγάλη και προσφορά περιορισμένη σε παγκόσμια κλίμακα, αφού παρατηρείται παγκόσμια έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού εδώ και εβδομάδες. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της από κοινού προμήθειας αναλωσίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα εδώ και εβδομάδες κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες με τις πρεσβείες μας για προμήθειες από χώρες του εξωτερικού. Ένα άλλο θέμα για το οποίο θέλω να ενημερώσω υπεύθυνα την κοινή γνώμη είναι η επάρκεια των δημόσιων νοσηλευτηρίων και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Επιθυμώ να διαβεβαιώσω ότι το σύστημα υγείας της Κύπρου διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και στελεχώνεται από πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επάρκεια. Εκείνο που μας απασχολεί είναι ότι δυστυχώς είναι ανθρωπίνως αδύνατο να αποκλείσουμε τη διασπορά του ιού σε νοσηλευτήριο, κάτι το οποίο ήδη, όπως γνωρίζετε, έχει συμβεί. Όπως γνωρίζετε, σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρμόζονται αυστηρότατα πρωτόκολλα που προβλέπουν απομάκρυση όλων των επαγγελματιών υγείας και σφράγισμα όλων των χώρων. Αυτό ήδη έγινε στο νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου σε μια προσπάθεια ακριβώς να εχνατήσουμε τα κρούσματα και να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Η αναστολή της λειτουργίας συγκεκριμένων τμήματων στα δημόσια νοσηλευτήρια σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία μας παροπλίζει σε έμψυχο δυναμικό και σε εγκαταστάσεις που τόσο έχουμε ανάγκη. Όμως, πάνω απ' όλα είναι η υγεία του προσωπικού και των ασθενών. Γι' αυτό η κυβέρνηση μερίμνησε για την κάλυψη των κενών που παρουσιάζονται. Με την απόφαση του Υπουργού Συμβουλής της περασμένης Κυριακής, έχουμε στη διάθεσή μας ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη θωράκιση του συστήματος υγείας. Με τα διατάγματα επιστράτευσης προχωρούμε στις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε ανά πάσα στιγμή να διαθέτουμε τον απαραίτητο αριθμό κλινών και επαγγελματιών υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια που απαιτείται για να κερδίσουμε τη δύσκολη αυτή μάχη. Επιπλέον, σήμερα έχω εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας με στόχο πρώτον την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, δεύτερον και πολύ πιο σημαντικό την προστασία των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να εξάρω για ακόμα μια φορά την προσφορά των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών και των νοσηλευτών και ευρύτερα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αναμετρώνται συνεχώς με τον επικίνδυνο εχθρό. Τους ευχαριστούμε και είμαστε ευγνώμονες. Επιτρέψτε μου για ακόμα μια φορά να απευθυνθώ στους πολίτες και να τους ζητήσω να συνεχίσουν να εφαρμόζουν με αυστηρή προσήλωση τις οδηγίες αυτοπροστασίας για τον κορονοϊό.
Απευθύνω έκκληση προς όλους να περιοριστούν στο σπίτια τους για να προστατεύσουν τη δική τους υγεία, αλλά και την υγεία των αγαπημένων τους, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ασπίδα προστασίας γύρω από αυτούς, γιατί είναι οι πρώτοι που εκτίθονται στον επικίνδυνο ιό. Οι επόμενες μέρες είναι ιδιαίτερα καθοριστικές για την έκβαση αυτής της προσπάθειας και είναι άδικο να καταστρέψουμε ό,τι πετύχαμε αυτές τις μέρες. Μείνετε σπίτι, είναι απλό. Αφού γκράζομαι στην αγωνία όλων, του καθενός ξεχωριστά. Και θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους Κύπριους που είναι στο εξωτερικό, τους φοιτητές μας, τους γονείς και τους συγγενείς τους. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες τους, συμμερίζομαι τα παράπονά τους. Αποδέχομαι την κριτική τους, νιώθω τον πόνο τους. Ένα όμως θέλω να τους πω, ότι η κορυφαία μας προτεραιότητα είναι διασφάλιση της υγείας του κάθε πολίτη ατομικά και όλων μας συλλογικά. Ως ο αρμόδιος για την υγεία υπουργός, μαζί με τους συνεργάτες μου, τα στελέχη της μονάδας επιδημιολογικής παρακολούθησης, τη συμβουλευτική ομάδα των επιστημόνων που με πλαισιώνουν, τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, την ιατρική κοινότητα, κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να αποτρέψουμε την επέκταση του ιού και να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Τα μέτρα που παίρνουμε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είναι αυστηρότερα από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Προτιμώ να πάρω επώδυνες αποφάσεις, έστω και αν τελικά αποδεχθούν υπερβολικές, παρά να φεθούμε απροστάτευτοι. Όλοι κατανοούν ότι δίνουμε μια μάχη με ένα όρατο εχθρό, κάτω από δύσκολες συνθήκες, σε ένα περιβάλλον χωρίς προηγούμενο. Σε αυτή τη μάχη γίνονται και λάθη, υπάρχουν και ατυχείς στιγμές. Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία και λυπούμαστε για την αναστάτωση. Το δίλημα δεν είναι ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε και σε αυτό που μας αρέσει. Η επιλογή είναι μεταξύ ζωής και θανάτου. Και ένα υπεύθυνο κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει δίχτυ προστασίας στους πολίτες του. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε για όλους τους πολίτες, για όλους μας τους πολίτες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Ειδικά για τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι στο εξωτερικό, είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μέσω των πρεσβειών και των διπλωματικών μας αποστολών έχει κανάλι επικοινωνίας με τους συμπατριώτες μας σε κάθε γωνιά της γης. Οποιοςδήποτε αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας δεν θα αφαιθεί αβοήθητος από τη δημοκρατία. Γι' αυτό να είστε βέβαιοι. Ολοκληρώνοντας, θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες να κλείνουν τα αυτιά τους σε ψήθυρους, φήμες και σε υπερβολές που επιτείνουν την ανησυχία. Από την πρώτη μέρα, το Υπουργείο Υγείας διατηρεί κανάλι επικοινωνίας με όλα τα μέσα ενημέρωσης για υπεύθυνη πληροφόρηση της κοινή γνώμη όποτε αυτό χρειαστεί. Αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες αντλούμε δύναμη από την ανταπόκριση που έχει το κάλεσμά μας για βοήθεια. Ιατροί, νοσηλευτές, παραιατρικό προσωπικό, ιδιοκτήτες νοσηλευτηρίων, εισαγωγής φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού και απλοί άνθρωποι στέλνουν μήνυματα στο Υπουργείο Υγείας και εκφράζουν την ετοιμότητα να προσφέρουν εθελοντικά ό,τι μπορούν ώστε να βάλουν το δικό τους λιθαράκι για να χτίσουμε το τείχος της αλληλεγγύης που θα μας οχυρώσει έναντι αυτής της πρωτοφανούς απειλής. Τους ευχαριστούμε ειλικρινά για το ενδιαφέρον τους. Ευχαριστούμε επίσης τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δήμους, κοινότητες, εταιρείες και σωματεία που στρατεύονται μαζί μας στη μεγάλη προσπάθεια με σύνθημα «Θα τα καταφέρουμε». Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Τονίζω ακόμα μια φορά για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρεξήγηση. Υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται εκεί και όπου χρειάζονται.
Υπάρχουν οι οδηγίες που ακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο, από το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων, που προβλέπει τι πρέπει να χρησιμοποιείται και πότε. Για παράδειγμα, ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται από τα ασθενοφόρα τα οποία έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένα περιστατικά. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες επαγγελματιών υγείας και στην κατάσταση που επικρατεί μπορεί να απαιτούν ή να νομίζουν ότι χρειάζονται κάτι περισσότερο από αυτό που προσφέρεται. Είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι ο κατάλληλος για την κάθε περίπτωση. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει και οφείλουμε να προστατεύσουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια, διότι είναι αυτά, είναι ναυαρχίδα και είναι αυτά που θα αντιμετωπίσουν, κλείνονται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά του κορονοϊού. Δυστυχώς, ατυχήσαμε στο ότι υπήρχε διασπορά μέσω ασθενών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Έχουν πάρθει αυστηρά μέτρα και με τις οδηγίες που έχω εκδώσει σήμερα, στην ουσία σφραγίζουμε τα δημόσια νοσοκομεία. Θα λειτουργούν μόνο, όπως είναι ήδη γνωστόν πλέον, σταματούν να λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρία, σταματούν οι εισαγωγές, λειτουργούν μόνο κάποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως είναι οι μονάδες αιμοκάθαρσης και οι υπηρεσίες για τους θαλασσιμικούς συμπατριώτες μας, και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών μόνο για τα επείγοντα περιστατικά. Έχουν γίνει ήδη συμφωνίες με ιδιωτικά νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα στη Λεμεσόν και στην Πάφο σε πρώτη φάση για να παραπέμπονται η πλειοψηφία των περιστατικών των ΤΑΕΠ. Και όλα αυτά τα μέτρα έχουν και επιπλέον έχει ζητηθεί από όλους τους διευθυντές των κλινικών, όπως λειτουργούν με το απαραίτητο προσωπικό, ούτως ώστε εάν και εφόσον υπάρξει, πρώτα απ' όλα για να ξεκουραστεί το υφιστάμενο προσωπικό, και επιπλέον εάν υπάρξει ξανά έναν περιστατικό κορονοϊού, να μην αφοπλιστεί ολόκληρη μονάδα, αλλά μόνο το συγκεκριμένο προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε, αν σε μια κλινική αυτή τη στιγμή εργοδοτούνταν ή χρειάζονταν 7 νοσηλευτές, η πρόθεση είναι να αξιολογηθούν πόσοι πραγματικά χρειάζονται το απαραίτητο προσωπικό, όπως το λέει στα αγγλικά το skeleton staff, που μπορεί να είναι 3, ούτως ώστε εάν παρουσιαστεί προσωπικό να χρειαστεί να αυτοπεριοριστούν αυτοί οι 3 και όχι ολόκληρο το προσωπικό. Ήδη με τις ενέργειες που γίνουμε έχει μειωθεί η πληρότητα στα νοσοκομεία εδώ και μέρες, ότι δεν γίνονται πλέον εισαγωγές, δεν εκτελούνται ψυχρά περιστατικά, σε μια προσπάθεια να αποσυφορηθεί και το προσωπικό για να μπορεί να παραμένει σπίτι του εκεί όπου χρειάζεται, για να μην υπάρξουν περιττέρω περιστατικά. Να τονίσω πριν απαντήσω ότι τα μέτρα που έχουμε πάρει εδώ, που παίρνουμε εδώ και 6 εβδομάδες, όπως τόνισα και στην εισαγωγική μου ομιλία, είναι τα πιο αυστηρά, γιατί σε κάθε φάση της επιδημίας όπου είμαστε, εμείς πάντα σαν Κύπρος παίρναμε τα πιο αυστηρά μέτρα. Αυτή τη στιγμή και τα μέτρα που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπετε ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν ή εφαρμόζουν τα ίδια μέτρα. Είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση, το έχω τονίσει επανειλημμένα εδώ και μέρες, ότι αξιολογούμε όχι σε καθημερινή βάση, αλλά αναόραντα δεδομένα, και αν και εφόσον χρειαστεί, πάντα σε συνεργασία με τους επιστήμονες στη ΜΟΑΔΑ που έχω συγκροτήσει, λοιμοξιολόγους και επιδημιολόγους που είχαμε και συνάντηση και ενημερώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν μια ώρα, αν και εφόσον χρειαστεί θα πάρουμε πλέον μέτρα. Και αν αυτά δεν μπορώ να τα γνωρίσω. Εγώ ακολουθώ τις εισηγήσεις των ειδικών. Κύριε Κουγγέ, λίγο ένα από τα ευαισθητικά σημεία είναι και σχετικά με τη ΜΟΑΔΑ που κατάσταση στο νοσοκομείο. Έχουμε ήδη προχωρήσει με τον διάταγμα της επιστράτευσης. Έχουμε πλέον δώσει τα εφόδια στα δημόσια νοσοκομεία να στελεχωθούν εκεί όπου υπάρχουν ελλείψεις. Και έχω ήδη ενημερωθεί ότι ήδη θα προχωρήσουν με επιστράτευση νοσηλευτών για να στελεχώσουν τη μονάδα αιμοκάθαρσης. Και οπουδήποτε αλλού παρουσιαστεί πρόβλημα. Έχουν πάρει όλες τις οδηγίες. Όπου παρατηρείται πρόβλημα υποστελέχωσης λόγω παροπλισμού, αν μπορώ να το πω, προσωπικού για τον κορονοϊό, πλέον με την επιστράτευση θα μπορούμε να αντλήσουμε δυναμικό από το ιδιωτικό τομέα.
Απλά ήθελα να συμπληρώσω αυτό ότι φαίνεται ότι η συγκεκριμένη νοσηλευτικά ειδοποίησε ότι είχε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά συνεχίζει να εργάζεται. Δεν γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Πριν λίγο η κλινική ευαγγελμό στην Πάφα να γίνει ότι έχει κρούσμα κορονοϊού. Πώς μου ανησυχείτε ότι παίρνουν και στις ειδικές κλινικές πλέον? Ανησυχούμε όσο ανησυχούμε για ολόκληρον τον πληθυσμό της Κύπρου. Αντιλαμβάνεστε ότι και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια πρέπει να προστατευτούν. Ήδη έχει σταλεί εδώ και καιρό επανειλημμένα σε όλα τα νοσηλευτήρια και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας τα μέτρα αυτοπροστασίας και, έχω ζητήσει από τη Μονάδα Επιδρομικής Παρακολούθησης όπως την ερχόμενη εβδομάδα επιτακτικά επισκεφτεί και τα δημόσια αλλά και τα ειδικά νοσηλευτήρια σε μια προσπάθεια να ενημερώσουν ξανά για τα μέτρα αυτοπροστασίας. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες, το έχω πει και πριν μέρες, ότι θα υπάρξει μια αύξηση των περιστατικών. Ο λόγος είναι απλός. Όσο υπάρχει αύξηση και στην Ευρώπη, στις υπόλοιπες χώρες, θα υπάρχει στην Κύπρο. Βέβαια, με τα μέτρα που έχουμε πάρει πλέον με το κλείσιμο των αεροδρομίων αύριο, ελπίζω σε κάποια, με την πάρδο των ημερών να υπάρξει μια ύφεση στην αύξηση των περιστατικών. Αλλά ένας λόγος παρατηρούνται και αυξημένα περιστατικά στην Κύπρο και αυτό δεν μας ανησυχεί από μόνον του, μας ανησυχεί σαν γεγονός. Είναι ότι σαν χώρα σε αριθμών εξετάσεων που γίνεται για τον κορονοϊό σε αναλογία πληθυσμού μαζί με την Ιταλία είμαστε πρώτη στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε ως που γίνονται εξετάσεις, στατιστικά αυξάνεται και η πιθανότητα. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας, ακολουθώντας τις οδηγίες του ECDC, οι οδηγίες του ECDC εδώ και 6 εβδομάδες ήταν εντοπισμός των κρουσμάτων και άμεση χνηλάτιση, ούτως ώστε να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης. Αυτόν κάνουμε εν αντιθέσει με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δυστυχώς δεν προβαίνουν. Αν δείτε των αριθμών εξετάσεων που κάνουν άλλες χώρες και κάποιες χώρες δεν κάνουν καν χλινάτιση πλέον. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και είναι ένας τρόπος να σπάσουμε την αλυσία μετάδοσης. Διότι, να το πω απλά, όταν επιβιωθεί ένα περιστατικό, εάν δεν γίνει χλινάτιση, να βρούμε τις επαφές του, ούτως ώστε να αυτοπεριοριστούν αμέσως και να γίνει ο έλεγχος, εάν αφαιθούν, τότε θα μολύνουν περισσότερους και πλέον θα είναι εκτός ελέγχου. Ένα-ένα, δεν παιδιά. Επειδή έχετε μια τάση όλοι να με ρωτάτε πριν λίγο να έγινε το ένα, πριν λίγο είναι το άλλο. Να επαναλάβω κάποια πράγματα και εδώ θέλω να μεταφέρω κάποια μηνύματα και όχι τι θα γίνει με το ένα περιστατικό ή το άλλο περιστατικό. Υπάρχουν οδηγίες, ακολουθούμε τα πρωτόκολλα και κάθε περιστατικό, οπουδήποτε για συμβεί, χειρίζεται το ανάλογο, υπάρχει σχετικός χειρισμός πώς το αντιμετωπίζουμε. Δεν έχει σημασία αν έστω τα ΕΠ, αν έστω στρατόπεδο, αν έστω νοσηλευτήριο, αν έστω σπίτι μου, οπουδήποτε. Σας παρακαλώ. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εγώ θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα. Ο κόσμος πρέπει να υπακούσει στις οδηγίες που έχουμε εκδώσει. Δυστυχώς, ενώ έχουμε ζήσει από τον κόσμο να αυτοπεριοριστεί, έχουμε πάρει επώδυνα μέτρα για εργαζόμενους και για επιχειρηματίες. Έχουμε ζητήσει από επιχειρήσεις να κλείσουν, όχι για να τις τιμωρήσουμε, αλλά για να αποτρέψουμε από τον κόσμο να συναθρίζεται και με αποτέλεσμα να υπάρχει διασπορά του ιού, να μειώσουμε τη διασπορά του ιού. Και ενώ έχουμε πάρει αυτές τις επώδυνες αποφάσεις για τον κόσμο, δυστυχώς παρατηρείται φαινόμενα από πάρα πολλούς να μην τα ακολουθούν. Λαμβάνουμε καθημερινά καταγγελίες και η έκκληση μου είναι να επακούσουμε. Ακόμα και τον κόσμο που πήραμε σε καραντίνα, το οποίο είναι ένα μεγάλο εγχείρημα αυτό που κάνουμε, καμία χώρα δεν έβαλε τους πολίτες σε καραντίνα, τους προτρέπει σε αυτοπεριορισμό. Εμείς για να διασφαλίσουμε ότι περιορίζονται όλοι αυτοί που έχουμε από το εξωτερικό, προχωρήσαμε στο μέτρο της καραντίνας. Είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και χρειάζεται και η συμβολή των ιδίων. Δυστυχώς παίρνω μηνύματα ότι ο κόσμος που είναι σε καραντίνα συμπεριφέρεται, τέλος πάντων, δεν θα το χαρακτηρίσω. Δεν επακούνται στις οδηγίες που τους έχουμε δώσει. Δεν μπορούμε εμείς, και αν αναμένουμε από το κράτος, να αστυνομεύει τους πάντες και τα πάντα. Αυτό είναι αδύνατο και το γνωρίζετε όλοι.
πρέπει και ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του και να επακούσει. Και στις καραντίνες έχουμε βάλει και στρατιώτες και προσωπικό ασφάλειας, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε ένα στρατιώτη ή ένα αστυνομικό έξω από κάθε δωμάτιο. Και αν δεν αντιληφθούν αυτοί οι κυρίες και κυρίες που είναι στην καραντίνα τα μέτρα που πρέπει να πάρουν, λυπούμε πολύ, αλλά θα αναγκαστούμε να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα. Αλλά και το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω σε όλον τον κόσμο είναι πρέπει να υπακούσει στα μέτρα που έχουμε πάρει. Και εδώ να αναφέρω ότι θέλω να κάνω και μια έκκληση σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, παραδείγματος χάρη υπεραγορές, φαρμακεία και όλες τις άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν, ότι δύναται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, διατηρώντας όμως το εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων τους. Βεβαίως. Με το διάταγμα μόλις δημοσιεύεται έχει άμεση εφαρμογή. Ναι. Ήδη, ευχαριστώ για την ερώτηση, ήδη τα ιατρία δημόσιας υγείας έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν από τις αρχές της εβδομάδας σε κάποιες πόλεις, από τα χθες σε όλες τις πόλεις. Τα ιατρία δημόσιας υγείας, να τονίσω, δουλεύουν με ραντεβού για να μην υπάρξει συνωστισμός του κόσμου και τα ραντεβού καθορίζονται αφού πάει κάποιος. Και επιπλέον να τονίσω ξανά ότι όποιος κόσμος, όποιοι συμπατριώτες μας θεωρούν ότι έχουν συμπτώματα, οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό τους γιατρό. Το 1420, το επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, είναι για τον κόσμο που έχει μεν τα συμπτώματα και έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό ή έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Όλοι οι άλλοι που έχουν συμπτώματα και δεν έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή δεν έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, πρέπει να επικοινωνούν με προσωπικό τους γιατρό. Έχει δοθεί εχθές συγκεκριμένος αλγόριθμος στους προσωπικούς γιατρούς πώς να χειρίζονται τα περιστατικά αυτά. Όταν λέω αλγόριθμος, είναι ένα ερωτηματολόγιο για να καταλήξουν σε κάποιες δράσεις. Και αν και εφόσον ο προσωπικός γιατρός κρίνει απαραίτητο ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, επικοινωνεί με συγκεκριμένο τηλέφωνο στο 1420 για να παραπεμφθεί στα ιατρία δημόσιας υγείας, τα οποία αν και εφόσον χρειαστεί μέσω επιστράτευσης θα τα αυξήσουν. Προς το παρόν λειτουργούν κανονικά χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, ερώτηση. Πόσους αναπνευστήρες έχουμε στη διάθεση μας τώρα, πόσους παραγγείλαμε? Νομίζω ανάφερα το στην ομιλία μου, 126 θα υπάρξουν αυτούς που έχουμε παραγγείλει. 126 θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον κορονοϊό. Υπάρχουν άλλοι 80 αναπνευστήρες και μονάδες εντατικής για τα υπόλοιπα περιστατικά. Άρα με το πλάνο που έχει εκπονηθεί από το με πρωτοστατούντος του γιατρού του Παλάζη, που είναι ο διευθυντής της εντατικής μονάδας στο νοσοκομείο Λευκοσίας και τον ευχαριστώ δημόσια την προσπάθειά του, και με τους αναπνευστήρες που έχουν παραγγελθεί, διότι έχουμε λάβει τα μέτρα μας έγκαιρα και έχουμε παραγγείλει αναπνευστήρες, ότι και εδώ παρατηρείται πρόβλημα διάθεσης και κάποιοι επιχειρηματίες έχουν λάβει και την πρωτοβουλία να μας προμηθεύσουν με κάποιους επιπλέον. Ο προγραμματισμός που έχει γίνει για να μέχρι στις αρχές Μαρτίου να υπάρχουν 100, που αναμένεται η κορύφωση των περιστατικών, να υπάρχουν 126 κλίνες εντατικής με αναπνευστήρες, που θεωρείται ένα πάρα πολύ καλό νούμερο, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της Κύπρου. Επίσης, γνωρίζουν το κόστος των αναπνευστήρων που θα έρθουν? Δεν έχει σημασία το κόστος. Ότι έχουμε διαθέσει 100 εκατομμύρια για τη δημόσια υγεία, οτιδήποτε, δεν είναι θέμα κόστος πλέον, είναι θέμα προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε αυτές τις εδώ και 5 εβδομάδες δεν λαμβάνουμε υπόψη το κόστος για οτιδήποτε χρειάζεται, είτε αυτό είναι αναλώσιμα, είτε αυτό είναι φάρμακα, εξοπλισμός, οτιδήποτε χρειάζεται. Υπάρχει καθόλου ενδεχόμενο σχετικά με τις εξετάσεις που γίνονται στο Συμβούλιο Ευρωβουλευτικής και Γενικής για τον κορονοϊό να γίνονται και σε άλλα ιατρικά κέντρα, όπως ώστε να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα, περισσότερα δείγματα? Δεν είναι θέμα να μπορεί κάποιος άλλος να αναλάβει. Ήδη πληροφοριακά και στο νοσοκομείο Λεμεσού και στο νοσοκομείο Λευκοσίας γίνονται εξετάσεις. Είναι θέμα αναλωσίμων, τα αντιδραστήρια. Είναι παγκόσμια έλλειψη τα αντιδραστήρια, άρα και κάποιος άλλος να μπορεί να διενεργήσει δεν θα βρίσκει τα αντιδραστήρια.
Το Ινστιτούτο έχει ήδη προχωρήσει αύξηση των εξετάσεων που κάνουν. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι μόνο χτες με έχει ενημερώσει ο Δόκτωρ Φυλακτού ότι έχουν κάνει γύρω στις 400 εξετάσεις. Προβαίνουμε ήδη σε κάποια ενέργεια να έχει εγκριθεί ένα μηχάνημα από τη ΡΟΣ στην Αμερική, το οποίο μπορεί να κάνει μέχρι 1.000 εξετάσεις την ημέρα. Και είμαστε σε επικοινωνία και με τον εκπρόσωπο, ο οποίος προσπαθεί και ο ίδιος για να εξασφαλίσουμε σαν Κύπρος και τα μηνύματα που παίρνουμε θετικά, να το εξασφαλίσουμε αυτό το μηχάνημα που μόλις προχθές έχει εγκριθεί στην Αμερική. Δυστυχώς κυκλοφορούν, όπως και στο εξωτερικό, δημοσιεύματα ότι πολλοί μπορεί να κάνουν το τεστ αυτόν, αλλά εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε το εγκεκριμένο για αυτό που μπορεί να έχει πραγματικά αποτελέσμα για να δημιουργήσουμε περισσότερη σύγχυση και αναστόση στον κόσμο. Θα ήταν ευχής έργων εάν υπήρχαν τα αντιδραστήρια και αν μπορούσαμε να κάνουμε 1.000 και 2.000 την ημέρα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τις εξετάσεις που γίνονται για την ιχνηλάτιση, αυτές γίνονται. Αν υπήρχε όμως η δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε όλον τον κόσμο που θέλει να εξεταστεί προληπτικά, αυτό δεν υπάρχει και δεν είναι μόνο στην Κύπρο που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Παρά τα αυτά, επειδή έγκαιρα είχαν προβλεφθεί αυτά και από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, όπως σας ανέφερα και στον πρόλογο μου, σαν Κύπρος είμαστε μαζί με την Ιταλία, αν μπορεί να τρέξει κάποιες στατιστικές, κατά αναλογία πληθυσμού πρώτης αριθμών εξετάσεων που κάνω. Τα φάρμακα αυτή είναι η Ιταλία. Στην Ελλάδα ανακοινώνονται διάφορες χρήση είτε κοκτέιλ είτε κάποιων φαρμάκων. Στον τύπο γράφουν διάφορα ονόματα φαρμάκων. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει έλλειψη οποιοδήποτε φαρμακευτικού σκευασμάτου στην Κύπρο. Οτιδήποτε κυκλοφορεί για τον κορονοϊό, η ενημέρωση δεν είναι από το τι κυκλοφορεί σε άλλες χώρες ή μπορεί να είναι και fake news ή διότι ακούω διάφορα ιατροσόφια και οτιδήποτε. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση το τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το ECDC. Είμαστε, όπως σας είπα, σε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους. Και οτιδήποτε κοινοποιηθεί, ό,τι δουλεύει ή εφαρμόζεται, αμέσως υιοθετείται στην Κύπρο, όπως και στις υπόλοιπες χώρες. Κύριε Υπουργέ, τα άτομα με απορία να ακοείς, που ενδεχομένως έχουν συμπτώματα του κορονοϊού, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους αγώριους? Το 14% θα γίνει και στην εφαρμογή, μια φόρμα θα τεθεί στην εφαρμογή, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα, ναι. Άρα θα μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά αντί με λειτουργό στο 14-20. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει χρονικός ορίζοντας και κάποιες προβλέψεις και οπότε αναμένεται η επαναλειτουργία νοσηλευτηρίων τα οποία σε καραντίνα τώρα και τα λοιπά. Σας έχω αναφέρει, υπάρχουν οδηγίες, ήδη τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία έχω δώσει οδηγίες όπου να στέλνουν όλη τη λειτουργία τους. Όλες τις λειτουργίες και για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των ασθενών θα εξυπηρετούνται όσον αφορά τα ΤΑΕΠ εκτός από επίγοντα με συμφωνίες του ειδικού τομέα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία άλλη απόφαση πέραν του ότι ούτε ψυχρά περιστατικά ούτε εξωτερικά ιατρία. Είναι στην ουσία αποκλείουμε οποιοδήποτε άλλα περιστατικά στα δημόσια νοσοκομεία. Γίνονται στατιστικές αναλύσεις και η ηλικία των ατόμων που προβλήθηκαν από τον κορονοϊό, αν είναι άντρες, αν είναι γυναίκες και αν πέρασε, αν υπάρχει κάποια πρώτη εκτίμηση, αν πέρασε ο κορονοϊός στην κοινότητα, στον κόσμο. Οι εκτιμήσεις που γίνονται στην Κύπρο, τα περιστατικά είναι πολύ λίγα για να υπάρξει στατιστικό δεδομένο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο το 80% του κόσμου που θα ασθενήσει με τον κορονοϊό θα περάσει πολύ ήπια συμπτωματολογία σε πολλές περιπτώσεις που μπορεί να καταλάβουν καν ότι ασθενήσαμε τον κορονοϊό. Από το υπόλοιπο 20%, το 15-18% θα χρειαστεί νοσηλεία σε νοσηλευτήριο και περίπου το 3-4%, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι στατιστικές αλλάζουν συνεχώς με την επιβεβαίωση νέων κρουσμάτων, θα χρειαστεί εντατική νοσηλεία. Τα ίδια δεδομένα θα ισχύσουν για την Κύπρο, αντιλαμβάνομαι, διότι στατιστικά πλέον με τα 68 περιστατικά που έχουμε δεν μπορεί κάποιος να εξάξει στατιστικά συμπεράσματα. Είναι σημαντικό όμως να καταλάβει ο κόσμος, διότι
Πολλοί ρωτούμε, ασθενήσαμε να πεθάνουμε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι στο μισό με 1% και μπορεί να είναι και 0,5%. Ο λόγος που αλλάζουν αυτά τα στατιστικά είναι διότι ενώ τους θανάτους τους γνωρίζουμε, τους ασθενείς, το ποσοστό το γνωρίζουμε, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, συνεχώς δεν υπάρχει καταγραφή όλων των περιστατικών των παγκόσμιων λόγω της έλλειψης των τεστ. Άρα, ώσπου καταγράφονται περισσότερα περιστατικά, μειώνεται και τα συγκεκριμένα ποσοστά που είναι.